Καλησπέρα φίλοι του Aquazon. Είμαστε σήμερα εδώ πέρα στο σπίτι του φίλου του μας και Χρήστη Γιώργος Μάριος και θα μας κάνει μια παρουσίαση του φυτεμφυτωμένου ενιδρίου του. Ξεκινάς. Όπως βλέπετε είναι ένα Rio 125 με αυτό το Aquascape. Σαν φύτεμα υπάρχει σαν κιτάρια σαμπουλάτα, υδρόφυλλα, πολύσπερμα, ανούπιες, Java Moss, Ritchia. Εδώ έχουμε κρυπτοκορίνες. Απάνω εδώ έχουμε πιστίες. Πίσω, για να κρύβονται και τα μικρά ψαράκια μας, έχουμε κερατόφυλλο. Έχουμε εδώ πέρα ένα εσωτερικό φίλτρο που το κρατώ για τον γυαλοβάβακα, να μου κρατάει τις ακαθαρσίες. Εδώ μπροστά έχουμε ένα μετρητή του διοξιδίου. Έχουμε χρησιμοποιήσει κάτω σαν υπόστρωμα της GBL το Aquabase και από πάνω μια επίστρωση από Manado. Λοιπόν, από εδώ έχουμε spray bar της GBL με έναν θερμοστάτη jacker 125 W. Έχουμε βάλει διοξίδιο εδώ προς το παρόν με αερόπετρα. Συντόμως θα αλλάχτει. Από εδώ θα σας δείξουμε τώρα τη φίλτρανση. Είναι ένα φλούβαλ 305 γεμάτο σιποράξ. Έχουμε μία μπουκάλα διοξιδίου της Denerle 500 γραμμαρίων. Έχουμε φυσαλίδες μας γύρω στις 80 φυσαλίδες ανά δευτερόλεπτο. Από εκεί και ύστερα τα τεστάκια μας, τα οποία είναι μία σειρά της GBL, όλα τα τεστ. Και σαν επιπλέον για τα φυτά μας είναι η σειρά της Fluris. Ποτάσιουμ, τρέις και τα λοιπά. Λοιπόν, από εδώ έχουμε τις τροφούλες μας, σπιρουλίνα, γκαλά και με τις μικροβίτ για τα μικρά τα ψαράκια. Πολύ ωραία, για πες μας για τα ψαράκια σου. Τι ψαράκια έχεις μέσα? Από εκεί μέσα έχουμε ξυφοφόρους, μόλι, γκάμπι, δύο σαέ. Έχουμε εδώ πέρα ένα πλεκό στόμα, σύστρους νέων, γαριδούλες, αμάνο. Δεν τύχουμε καμία. Και δύο γαριδούλες μπαμπού. Πολύ ωραία. Τα οποία τώρα αυτή τη στιγμή κάπου είναι κρυμμένες. Για πες μας για τις ρουτίνες που κάνεις, δηλαδή πόσες φορές ταΐζεις την ημέρα, τι αλλαγές. Ταΐζουμε δύο φορές την ημέρα, τις έχω βάλει με αυτόματη ταΐστρα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Δύο φορές την ημέρα ταΐζει. Δύο φορές την ημέρα ταΐζει, η οποία είναι μισή ώρα με το που ανοίξουν τα φώτα και μία ώρα λίγο πριν κλείσουν τα φώτα. Από εκεί και ύστερα, θέμα αλλαγές νερού. Έχουμε γύρω στο 10-15% σε εβδομαδία αλλαγή. Θέμα όμως με το... Την προετοιμασία την κάνει σε βαρέλι. Η προετοιμασία γίνεται σε βαρέλι με αντιχλώριο γύρω στη μία μέρα πιο μπροστά με κυκλοφορητή για να μπορεί να δουλέψει. Να φύγει το χλώριο. Από εκεί και ύστερα η λίπανση για τα φυτά γίνεται με ένα πρόγραμμα της Σεχέν. Το οποίο τηρούμε κατά γράμμα και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η ανάπτυξη μέσα σε αυτό το διάστημα. Κάτι άλλο
κάποιες άλλες παρεμβάσεις μπορεί να έχεις κάνει, δηλαδή πες μας λίγο πώς το έκανες αυτό το σύστημα με την, για την ψήξη εδώ πέρα που βλέπουμε. Αν την ψήξη, είναι, αυτό είναι fiberglass, ναι. Το οποίο πια και το έφτιαξε, το ζήτησα να μου το κόψουν στις διαστάσεις που ήθελα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουν μπει τρία ανεμιστηράκια απάνω, τα οποία δύο βάζουν, ένα βγάζει. Αυτές είναι κοντρούλες λόγω της ζέστης, να μην πετσικάρει. Εδώ έχουμε το καπάκι μας, το οποίο είναι προσαρμοσμένο μια λεντοτενία, η οποία είναι τύπου Moonlight. Αυτή ανάβει μισή ώρα πιο μπροστά πριν ανοίξουν τα φώτα. Και μετά, μόλις ανοίξουν τα φώτα, κλείνει. Και από εκεί και ύστερα ξανανοίγει με το που θα κλείσουν τα φώτα για άλλη μισή ωρίτσα. Okay. Μόνο η λεντοτενία. Πολύ ωραία. Ναι. Έχουμε διάρκεια φωτισμού 8 με 8,5 ώρες. Mm-hmm. Έχουμε μία day, δύο λάμπες 35 βάτι κάθε μία, είναι τα 5. Η μία είναι day και η άλλη είναι planet. Και οι δύο της Juvel. Εδώ έχουμε έναν θερμοστάτη, ένα controller, ο οποίος κρατάμε τη θερμοκρασία σταθερή γύρω στους 27,5 βαθμούς. Και για θέρμανση έχει το θερμοστάτη του. Πολύ ωραία. Ο controller αυτός βρίσκεται μόνο για τα ανεμιστηράκια. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Ευχαριστούμε πάλι τον Χρήστη Γιώργος Μάριος για το φυτεμένο του. Θα υπάρξει και παρουσίαση και γραπτή, υπάρχει ήδη στο φόρουμ. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.